Ήσασταν στην ΕΡΤ εσείς και είχατε κάνει και μια εκπομπή. Είχατε πάρει χρήματα, γιατί... Νομίζω ότι είμαι ο παρουσιαστής που πήρε τα λιγότερα λεφτά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Και επειδή υπάρχει διάδεια στο διαδίκτυο, όποιος είναι περίεργος μπορεί να πάει να το δει. Είμαι ο λιγότερα αμοιβόμενος παρουσιαστής. Γιατί είδαμε κάποια ακουστικά το τελευταίο καιρό και αν έχετε παρακολουθήσει κάποια χρήματα που πήρε ο κύριος Μπέζος για την εκπομπή του. Δεν ασχολούμαι με υποθέσεις άλλων. Ο ίδιος είπε ότι τα άξιζε. Προσωπικά πιστεύω ότι τα αξίζει κι εγώ. Το ότι εγώ δεν πήρα λεφτά επειδή το έκανα με ένα ρομαντισμό είναι μια δικιά μου υπόθεση. Αλλά ο καθένας μπορεί να διαχειριστεί την καλλιτεχνική του παρουσία όπως θέλει. Ό,τι και να άξιζα, σημασία έχει όχι τι θα έπαιρνε, τι θα έδινα. Ήθελα να δώσω χαρά και καλλιέργεια. Ήταν ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων για την Ελλάδα. Να σας πω ότι μετά από πολλά χρόνια το κρατικό κανάλι μπήκε στις 10 πρώτες θέσεις τηλεθέασης. Πήρα λίγα λεφτά, πήρα πολύ αγάπη τον κόσμο. Θα το ξανά έκανα πολύ.